Σοκάρει η μαρτυρία του Μοχάμετ Ανταμόγκα, μετανάστη από την Αιθιοπία που μαζί με άλλου 14 μετανάστε επιχείρησαν να φτάσουν στην Ευρώπη από τη Λιβύη με πλεούμενο. Μιλώντα από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται στη Μάλτα, εξαντλημένο και πληγωμένο από την τραυματική εμπειρία που έζησε, ο Μοχάμετ περιγράφει πώ οι απελπισμένε εκκλήσει του για βοήθεια έπεφταν στο κενό με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο όλοι οι μετενάστες που επέβαιναν στη βάρκα εκτός από τον ίδιο. Περνούσαν βάρκες πολύ κοντά μας. Μπορούσαν να μας δουν από τα παράθυρα, αλλά όταν μας έβλεπαν έφευγαν. Με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του ο Μοχάμετ, σε μια κατάθεση ψυχής διηγείται ότι οι υπόλοιποι 14 πετανάστες, ανάμεσά τους μια έγκυος, πέθαναν ο ένας μετά τον άλλο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που κράτησε 11 ολόκληρες ημέρες, καθώς τα τρόφιμα, το νερό και τα καύσιμα εξαντλήθηκαν. Όλοι οι άλλοι εκτό από μένα πέθαναν. Αν οι άνθρωποι δεν τρώνε ούτε πίνουν, πεθαίνουν. Ο πρώτο πέθανε την πέμπτη μέρα και συνέχισαν να πεθαίνουν στι 6-7 ημέρε και ούτω καθεξή. Όσοι ήταν ακόμη ζωντανοί έριχναν ένα-ένα τα πτώματα στη θάλασσα, όπω αποκαλύπτει ο νεαρό Αιθίωπα. Στι 12 Αυγούστου, το ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων τη Μάλτα εντόπισε τον Μουχάμετ πάνω από το πτώμα ενό άλλου άντρα. Εν τω μεταξύ, ο Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Αρβίνη έκανε πανηγυρικέ δηλώσει για την απόφαση τη Ισπανία να προσφέρει λιμάνι για την αποβίβαση των μεταναστών τη Ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση Open Arms, κάνοντα λόγο για μια απόφαση που δικαιώνει τη σκληρή στάση του στο μεταναστευτικό. Una noticia, Καλά νέα. Όσοι επιμένουν είναι αυτοί που κερδίζουν. Μόνο εναντίον σχεδόν όλων. Οι μετανάστε στο πλοίο Open Arms πριν από λίγα λεπτά δέχθηκαν την ευχάριστη είδηση ότι η Ισπανική κυβέρνηση ανοίγει τα Alemania. Ωστόσο, η Ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι έχει συμφωνήσει με την Ιταλία, προκειμένου οι 107 μετανάστε που παραμένουν εδώ και 18 ημέρε πάνω στο πλοίο στη Μεσόγειο να αποβιβαστούν στο Ισπανικό λιμάνι τη Μαγιόρκα, αν και επανέλαβε την ετοιμότητά τη να δεχθεί του μετανάστε εκεί. Οι Ιταλικέ αρχέ επέτρεψαν τη μεταφορά 27 ανηλίκων μεταναστών από το πλοίο τη Μίκη Όπεν Αν στο νησί τη Λαμπεντούζα μετά από δύο εβδομάδε που πέρασαν στη θάλασσα. Του μετανάστε παρέλαβε πλοίο τη Ιταλική Ακτοφυλακή. Με επιστολή τους, το της Ιταλίας, Κοντε, Ελβίν, του στον Πρωθυπουργό τη Ιταλία, Τζουζέπε ο Ματέο του γνωστοποίησε πω την αποβίβαση των ανηλίκων από το σκάφος του Open Arms, αλλά αυτό έγινε αντίθετα προς τη δική του άποψη.